Καλή μας μέρα. Ξεκινήσαμε. Τι είναι τα άστρα να πάνε? Έλα μου ντε. Έψαχνα να βρω μια λέξη, αλλά δεν βρήκα. Τη δημιούργησα. Πώς έχουμε το καρδιογράφημα, το ψυχογράφημα, το ευθυμογράφημα. Τώρα και ζωδιογράφημα. Για κάθε ζώδιο, σε όλους τους τομείς, για κάθε περίπτωση. Άστρα να πάνε δηλαδή. Καλώς ήρθατε στα άστρα. Περιμένετε να ξεκινήσω με τον κρυό? Α, δε σας τα είπα. Κανόνες τύπους δεν θα ακολουθήσω. Είμαι από άλλον πλανήτη. Θα σας μιλήσω για τον Ταύρο. Έλα βρε παιδιά, να μπούμε δυναμικά στο ζωδιακό πάνελ. Να μας φέρει και γούρι. Κάνει καλό ποδαρικό. Προτιμήστε τον. Τώρα είτε ξεκινήσουμε με τον κρυό, είτε με τον Ταύρο, τα κέρατα δεν τα γλιτώνουμε. Αυτά τα κέρατα όμως είναι ένα σύμβολο δύναμης, που αν τα πιάσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, δεν θα μας τραυματίσουν. Τι λέτε, πιάνουμε τον Ταύρο από τα κέρατα? Θέλετε να γοητεύσετε ένα Ταύρο? Δεν θα το πετύχετε με τηγανιτά αυγά και πατάτες. Καλό είναι να μάθετε τουλάχιστον ένα φαγητό της προκοπής, όπου θα βάλετε όλη την τέχνη σας. Αν την έχετε, γιατί αλλιώς δεν σας βλέπω καλά. Και θα το σερβίρετε όσο πιο καλέσθητα μπορείτε. Με τα ωραία τα σερβίτσια, εν ανάγκη αυτά της μαμάς, που τα έχει φυλαγμένα για πρίκα, με τις χαρτοπετσέτες πολυτελείας. Όχι τις καρόκαλε τις φτηνές, δώστε κάτι παραπάνω. Ποιος να αλλάξει καλέ? Είστε καλά? Δεν αλλάζει εύκολα ο Ταύρος, τα είπαμε αυτά. Πείσμα παιδί μου, πείσμα. Εντάξει τώρα, μη θυμώνετε τα ταυράκια. Έχετε και καλά στοιχεία. Θα τα πούμε κι αυτά. Υπομονή. Αυτή την έχετε σίγουρα. Απεριόριστη. Εσείς και τα γαϊδούρια συγγενείς. Θυμηθείτε, ένας Ταύρος δεν κάνει ποτέ εκπτώσεις σε αυτά που προτιμά. Τα θέλει όλα και τα θέλει με το δικό του τρόπο. Άντε και καλά στομάχια.